Και όπω έχουν πει και ο κύριο Γιούνκερ και ο κύριο Ντάισελμπλουμ και ο κύριο Μοσκοβισή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τη Eurostat, η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη και υπερκαλύπτει του στόχου που είχε αναλάβει με τη συμφωνία. Το πρωτογενέ πλεόνασμα για το 2016 ήταν τετραπλάσιο του συμφωνημένου. Και για το 2016 έχουμε ανάπτυξη μικρή αντί για ύφεση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έπεσε πάλι έξω στι προβλέψει, και η ανάπτυξη για το 17 και το 18 είναι τη τάξη του 3%. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα βοηθήσετε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να βγουν επιτέλους στο ξέφωτο της ανάπτυξης και να συνεχίσουν να μειώνουν ταχύτερα την ανεργία. Ή θα αφήσετε το χρόνο να κυλάει υποκύπτοντας στους εκβιασμούς είτε του κυρίου Σόιμπλε είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που παράγουν αστάθεια και οπισθοδρόμηση. Όσοι μιλάνε για γκρέξιτ αυτή την ώρα κάνουν ζημιά στην Ευρωζώνη και επιδιώκουν το Τσίπρας exit. Ο κύριος Σόιμπλε πρέπει να πάψει να παίζει με τα σπίρτα μέσα σε μια αποθήκη καυσίμων. Του το φωνάζουν πια και μέσα στη Γερμανία. Όχι μόνο οι αριστερά, οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες, ακόμη και η κυρία Μέρκελ πάει να του βάλει φρένο. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να δεχθεί επιτέλους κύριε Ντομπρόφσκη, τα επίσημα στοιχεία τη Κομισιόν και τη Eurostat και να πάψει να ζητάει παράλογα και ακραία πράγματα όπω το να μην επαναφερθεί στην Ελλάδα το καθεστώ των συλλογικών διαπραγματεύσεων που είναι κομμάτι των ευρωπαϊκών κανόνων, του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το Eurogroup τη 20η Φεβρουαρίου πρέπει να βγάλει και μπορεί να βγάλει λευκό καπνό με μια δίκαιη συμφωνία. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο φτάνει πια αυτό το άθλιο πινκ-πονγκ στις πλάτες των Ελληνίδων και των Ελλήνων που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες θυσίε και τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι Έλληνες τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Είναι η ώρα και οι δανειστές να τηρήσουν τους δικές τους.